Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το Δελτίο μας με μια σοβαρή ημερίδα για την άμεση απομάκρυση των δεξαμενών πετρελοειδών από τον οικιστικό ιστό του περάματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο της πόλης. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στους δήμους τους, τοπικοί φορείς και πολίτες, και κοινή πεποίθηση όλων είναι η ανάγκη άσκησης πιέσεως στους κυβερνώντες για να δοθεί επιτέλους ένα τέλος στο περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα που μετράει δεκαετίες. Με κοινό σύνθημα «Διεκδικούμε τη ζωή» διοργανώθηκε σήμερα υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Δημαρχείο Περάματος παρουσία τοπικών φορέων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και πλήθους πολιτών η μερίδα σχετικά με το πάγιο αίτημα του Δήμου Περάματος για άμεση απομάκρυνση και μετεγκατάσταση των δεξαμενών πετρελαιοειδών μακριά από τον οικιστικό ιστό. Βασικοί άξονες αποτελούν το σαφές χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των δεξαμενών και η λήψη αυστηρών μέτρων ελέγχου, προστασίας και ασφάλειας των πολιτών μέχρι να γίνει αυτό, ενώ ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης προανήγγειλε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς για προσφυγή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το Πέραμα και τους κατοίκους, αφορά ολόκληρη την Αττική και κυρίως βεβαίως τον ευρύτερο Πειραιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλοι οι δήμαρχοι που παρευρέθηκαν σήμερα στην ημερίδα έχουν και άμεσο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι με την απόφαση που πάρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην προσπάθεια λοιπόν να τεκμηριώσουμε επιστημονικά όλες τις θέσεις μας σε σχέση με το διαχρονικό αίτημα της πόλης που είναι η απομάκρυνση των εταιριών πετρελαίου, να μην επιτρέψουμε σε καμία ενεργή πετρελαϊκή εταιρεία να ξαναλειτουργήσει και βέβαια να, μέχρι ότου φύγει και η τελευταία δεξαμενή από την πόλη του Περάματος, οι έλεγχοι να γίνονται με τα αυστηρότερα στάνταρ, διεθνή στάνταρ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα συμπεράσματα και που θα υπάρξουν από τη σημερινή ημερίδα θα είναι ένα ακόμα εργαλείο, λοιπόν, ένα όπλο στη φαρέτρα μας για να μπορέσουμε στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τιμόμενος καλεσμένος στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, ο οποίος χαρακτήρισε την πόλη του ως πέραμα της Κύπρου και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι μόνο ένα δίκαιο αίτημα, είναι ένα αίτημα το οποίο αφορά την ασφάλεια των πολιτών. Πάνω απ' όλα είναι θέμα ασφάλειας και υγείας. Δεν μπορεί σήμερα, τον 2018, πολίτες να ζουν κάτω από αυτόν τον καθημερινό κίνδυνο ενός ατυχήματος, το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους, τη ζωή των παιδιών τους και των οικογενειών τους. Πρέπει να εξευρεθούν λύσεις. Είναι ένα δύσκολο θέμα, όπως και εδώ και στην Κύπρο, αφορά διάφορα κρατικές υπηρεσίες, κυβερνητικά τμήματα, εταιρείες με μεγάλη δύναμη, αλλά πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη πολιτική βούληση, συγκεκριμένα βήματα, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία και για το Δήμο Περάματος αυτόν το ανθρώπινο δικαίωμα να πάρει σάρκα και οστά, έτσι ώστε αυτές οι επικίνδυνες εγκαταστάσεις να βγουν έξω από την πόλη, να πάνε σε περιοχές τις οποίες δεν θα είναι θανάσιμος κίνδυνος για δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Στην ημερίδα έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από γειτονικούς δήμους, αλλά και δήμους που αντιμετωπίζουν για χρόνια το ίδιο πρόβλημα, καθώς και εκπρόσωποι της περιφέρειας, αλλά και του ΠΕΣΙΔΑΠ. Κοινή συνισταμένη ήταν πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο για την απομάκρυνση των δεξαμενών από τις πόλεις. Είμαστε πέρα μας σε μια περιοχή που συγκεντρώνει πάρα πολλές οφλούσες δραστηριότητες. Σε μια περιοχή που εμφανίζει το χειρότερο, το πιο αρνητικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο χωρίς πράσινο και δημόσιους χώρους. Σε μια περιοχή που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο πορθμίο της Ευρώπης χωρίς να έχει οδικούς άξονες για την εξυπηρέτησή του. Η προσπάθεια που γίνεται με την ημερίδα είναι να επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση την εκρηκτικότητα του προβλήματος, να διατυπώσει προτάσεις και αιτήματα, να επιδιώξουμε τη μεγαλύτερη πολιτική συνεννόηση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, να αναζητήσουμε τη μεγαλύτερη κοινωνική συνεννόηση, έτσι ώστε αυτό το δίκαιο αίτημα να βρει και δίκαιη λύση. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να πιστεύω στις επόμενες ημέρες
θα βρούμε συνομιλητές να αναζητήσουμε συνεννοήσεις που σταδιακά να οδηγούμεθα στην αποκλιμάκωση των προβλημάτων που σας περιέγραψα. Είναι προφανές ότι μπορούν να υπάρξουν ζωές, ζωή με ποιότητα και υγεία δίπλα σε καζάνια πετρελαιοειδών. Βέβαια, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι ένα απλό πρόβλημα. Θέλω να νομίζω ότι η ποιότητα ζωής, η υγεία των ανθρώπων, είτε μένουν στο πέραμα, είτε κερατσίνη, είτε πετσίνη, είτε και Πειραιά, που έχουμε κι εμείς παρυφές παρόμοια προβλήματα, νομίζω ότι κοινά να αντιμετωπίσουμε και να αναλάβει η κεντρική διοίκηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, η σημερινή, αφού δεν το κάνανε μέχρι τώρα, να λύσουν το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να μένουν πολίτες και να έχουμε σχολεία και παιδάκια δίπλα σε καζάνια ή δίπλα σε βιομηχανίες πετρελαιοειδών. Είναι απαράδεκτο το 2018 να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Βεβαίως που αναλαμβάνουν ένα σύνθετο πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο και νομίζω πρέπει και οι δήμαρχοι εδώ να κάνουμε σαφές στον κόσμο ότι είναι μια δύσκολη διεκδίκηση, μια δύσκολη μάχη. Γιατί μιλάμε για συμφέροντα, μιλάμε για πολύ μεγάλες εταιρείες, μιλάμε για εταιρείες που είχαν εγκατασταθεί ενδεχομένως και πριν φτάσουν οι κατοικίες δίπλα τους, για να είμαστε ειλικρινείς. Να σημασία ότι ήδη με αυτή μια κατάσταση η οποία είναι δυσάρεστη, θα πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα του περάματος το έχει ο Ασπρόπυργος. Αν και ο Ασπρόπυργος δεν απελπιστεί να μεταφερθούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών, διότι υπάρχει το μεγάλο δηληστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, είναι μέσα στη βιομηχανική περιοχή του Ασπρόπυργου, η οποία είναι εντός σχεδίου, βιομηχανική ζώνη, στο ΒΙΠΑ των ΕΛΠΕ. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο θέμα απομάκρυσης των εγκαταστάσεων που ήδη υπάρχουν στον Ασπρόπυργο. Όμως είμαστε αντίθετοι στη μετεγκατάσταση άλλων δεξαμενών από άλλες περιοχές στον Ασπρόπυργο τον ίδιο βεβαρημένο. Η παρουσία και η λειτουργία των δεξαμενών πετρελαίου εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου Περάματος εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη ζωή των κατοίκων του Περάματος. Είναι απαράδεκτο, δεκαετίες τώρα η κεντρική διοίκηση, οι όποιες κυβερνήσεις πέρασαν ή και αυτή που σήμερα υπάρχει, δεν υιοθετεί το αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας για την απομάκρυνσή τους. Ο ΠΕΣΙΔΑΜ στηρίζει τον αγώνα του Δημάρχου, είναι στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας του Περάματος με ό,τι μέσα διαθέτει προκειμένου το αίτημα αυτό το δίκαιο να υλοποιηθεί. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Δήμου Περάματος. Μια πρωτοβουλία που προσπαθεί να κάνει το αυτονόητο, να ενώσει και δημοτικές αρχές και προφανώς τους ανθρώπους που ζουν στις πόλεις μας γύρω από ένα αίτημα που όμως μας πάει πολλές δεκαετίες πίσω. Ένα αίτημα που λέει ότι δεν μπορεί μέσα στις αυλές των σπιτιών μας, μέσα στα σχολιά της πόλης, μέσα στους δρόμους στους οποίους κυκλοφορούμε να λειτουργούν εταιρείες πετρελαιοειδών. Έχουμε πόλεις οι οποίες έχουν ανάγκη να ζήσουν και δίπλα στις δεξαμενές πετρελαίων αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εκτιμούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα ακόμα βήμα. Αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου Περάματος είναι ένα ακόμα βήμα που θέλει να μεταφέρει ένα πολύ απλό ερώτημα στους κυβερνώντες. Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν πως πρόκειται για ένα ζήτημα με πολλές προεκτάσεις και συμφέροντα και απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια και πίεση προς τους κυβερνώντες προκειμένου να γίνουν πράξη τα λόγια στήριξης και υποσχέσεις. Έγινε ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα σήμερα με αυτήν την ημερίδα. Μακάρι το επόμενο διάστημα να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους πολίτες και για την ευρύτερη περιοχή. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα. Καθημερινή μάχη για τον τομέα καθαριότητας δίνει ο Δήμος Πειραιά, ο οποίος με ελάχιστο προσωπικό καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το διατηρήσει καθαρό. Οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αποδείχτηκαν ανεπαρκείς να στελεχώσουν τις υπηρεσίες. Σήμερα ο Δήμαρχος Πειραιά, σε συνάντηση που είχε με σωματεία του Δήμου, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, καλώντας της να αναλάβει τις ευθύνες της. Συνάντηση είχε σήμερα ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, όπως και με εκπροσώπους των σωματείων του Δήμου, σε αναζήτηση λύσεων σχετικά με την καθυστέρηση στην πρόσληψη του προσωπικού στην καθαριότητα. Μέσα από δήλωση που ακολούθησε τη συνάντηση, ο Γιάννης Μόραλης στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ξεκαθάρισα για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί δέσμευσή μου ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της καθαριότητας. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί υποχρέωση του Δήμου προς τους πολίτες να είναι η πόλη καθαρή. Δυστυχώς όμως παρατηρείται καθυστέρηση από την πλευρά του Υπουργείου στα παραπάνω αιτήματα, που έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει από το τέλος Μαρτίου σημαντική υποστελέχωση στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Πειραιά. Είμαι υποχρεωμένος να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου προς πάσα κατεύθυνση, εν ώψη μάλιστα της καλοκαιρινής περίοδου. Καλό τους υπεύθυνους να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Το
μεγάλο ρίσκο που παίρνει καθημερινά η Δημοτική Αρχή Πειραιά, έλλειψη προσωπικού καθαριότητας, καταγγέλει μέσα από την κάμερα του Attica TV ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Καλογερόγιαννης. Η σοβαρή υποστελέχωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, οι υπερορίες του κουρασμένου και ηλικιωμένου προσωπικού που έχει απομείνει και ο κίνδυνος που διατρέχει, αλλά και οι προσλήψεις ατόμων που δεν πληρούν βασικά κριτήρια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της δουλειάς, έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση και την οργή της Δημοτικής Αρχής. Από 31 Μαρτίου έμεινα με 125 άτομα προσωπικό στην καθαριότητα, εκ των οποίων οι 80 ανεβαίνουν στα πορματοφόρα. Άρα 40 σκούπες για να καθαρίσω 7.500 στενά που έχει ο πειράς είναι αδύνατο και αδιανόητο. Με τις προσλήψεις έχουν έρθει από τους 150 89, εκ των οποίων 15 είναι αμαία. Έχει έρθει τυφλός οδηγός. Έχουν στείλει στην καθαριότητα ανθρώπους με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτός που τους έστειλε εδώ και απευθύνομαι στον Υπουργό δεν πρέπει να είναι άνθρωπος. Τους βρήκε δουλειά για να πεθάνουν δηλαδή. Χώρας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας. Παρ' όλα αυτά, όσοι έχουν μείνει στην υπηρεσία κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν το Πειραιά καθαρό. Όπως αποκαλύπτει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών δένει τα χέρια των Δήμων, προκαλώντας ταυτόχρονα τα παράπονα των Δημοτών που πληρώνουν κανονικά τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη για να είναι ο Πειραιάς καθαρός. Κάλεσα όλους τους φορείς, μόνο οι φορείς παρουσιάστηκαν και τους εξήγησα τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Αν δεν έρθουν οδηγοί και προσωπικό, η πόλη θα βρωμήσει. Κοινωνική πολιτική, αν θέλει να κάνει το κράτος, να την κάνει με δικά του λεφτά, όχι με τα λεφτά των Δημοτών του Πειραιά. Εγώ απαιτώ άμεση πρόσληψη 50 οδηγών και 50 οδοκαθαριστές. Εάν δεν μου τους φέρουν, δυστυχώς ο Πειραιάς θα βρωμήσει. Πληρώνουμε δημοτικά τέλη χωρίς να βλέπουμε τίποτα εδώ. Τίποτα δεν βλέπουμε. Είναι απελπιστική η κατάσταση, όχι μόνο εδώ που είναι κεντρικός ο δρόμος και στη Φρεατίδα να πάτε και στην Πηγάδα να πάτε. Είναι τα χάλια διόρθωτα. Στις συνοικίες υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να το κοιτάξουν οπωσδήποτε ο Δήμαρχος. Η καθαριότητα δεν είναι μόνο μπαλάκι στο Δήμο ή στο κράτος. Πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε, ούτως ώστε να ζούμε σε ένα καλό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον καθαρό και να αρχίσουμε από εμάς. Βεβαίως. Τα προβλήματα υπάρχουν. Καθόλου δεν είμαι ευχαριστημένος. Ο Πειραιάς είναι κάθε άλλο παρά καθαρός. Κάθε συνοικίες όλα, να μην πω τη λέξη βρωμάνε, την είπα όμως. Όχι, δεν είναι καθαρή πολύ. Σκάβουνε σε όλο τον Πειραιά, σκόνη παντού. Δεν είναι, έχει γίνει, δεν μπορεί να περπατήσεις πια. Η τουριστική κίνηση στο Πειραιά έχει ξεκινήσει δυναμικά, μια πόλη από όπου διέρχονται ετησίως 3,5 εκατομμύρια Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες και που πρέπει συνεπώς να δείχνει καθημερινά την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ο Δήμαρχος, όταν κατεβήκαμε, εδώ μέσα υποσχεθήκαν στους εργαζόμενους ότι η καθαριότητα δεν πρόκειται να διωτικοποιηθεί και το λόγο τους θα το ρετηρήσουν στο ακέρο. Πριν 25 μέρες πέρασε αγορά απορριμματοφόρων 1,5 εκατομμύριο. Και χτες πέρασε άλλο ένα εκατομμύριο. Θα δώνε 2,5 εκατομμύρια ο Δήμαρχος για να τα βρει ο ιδιώτης. Μόνο τρελός θα το κάνει αυτό. Ανανεώνουμε το στόλο πλήρως. Με αγορά μαμούδ. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούνε. Για να βλέπει και ο πολίτης πού πάνε τα δημοτικά τέλη που πληρώνει. Θέλουμε ακόμα πιο πολύ καθαριότητα. Πήγαινε στο σταθμό. Δεν σου λέω να πας πουθενά αλλού. Πήγαινε στο σταθμό να δεις. Είναι τόσο καθαρός. Πρέπει να γίνει προσπάθεια. Η Δημοτική Αρχή του Πειραιά απευθύνει έκκληση στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουλέτη να ενδιαφερθεί για την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πόλη και ο Δήμος. Πριν το λοιπόν η κατάσταση γίνει απόρρητη, θα παρακαλέσω τον Υπουργό Εσωτερικών, είμαι πολύ ήπιος, να σκύψει και να μας αφήσει να πάρουμε ήδη μήνα ή οκτάμινα. Τον Πειραιά δεν θα τον αφήσω απροστάτευτο. Πολύ σοβαρή η κατάσταση που αντιμετωπίζεται. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Η ολοκλήρωση της μονάδας επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Ηπείρου θα αποτελέσει πρότυπη μονάδα για ολόκληρη την Ευρώπη. Η παραγωγή πράσινης ενέργειας από τα αστικά στερεά απόβλητα θα καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν 3.000 οικογενειών.
Βαρυσήμαντο έργο, πρότυπο και πιλωτικό για όλη την Ελλάδα, χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας τη μονάδα επεξεργασίας των στερεών αστικών αποβλήτων Ηπείρου κατά την επίσκεψη στο εργοτάξιο και την αναλυτική ενημέρωση που είχε από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη. Η μονάδα θα αποτελέσει ό,τι το καλύτερο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη στο τομέα της, ενώ θα είναι η πρώτη στη χώρα που θα παράγει πράσινη ενέργεια από τα αστικά στερεά απόβλητα, ικανή να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών. Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε έναν παράγοντα. Ο παράγοντας είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών, του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εταιρείας που κατασκευάζει το έργο. Μιλάμε πολύ συχνά για τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα που καθυστερεί τα πάντα πάρα πολύ. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όπου δεν έχουμε την παραμικρή καθυστέρηση. Και ακριβώς αυτό που εξηγεί αυτή την επιτυχία είναι ότι στο έργο αυτό δεν υπήρξαν διαφωνίες, δεν υπήρξαν κόντρες, δεν υπήρξαν υπονομεύσεις, συνεργάστηκαν όλοι και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να βγει από τη σημερινή αυτή επίσκεψη και δείχνουμε ότι είμαστε σε θέση, έχουμε την ικανότητα πια ως χώρα να κάνουμε πολύ παραπάνω πράγματα από αυτά που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. 105.000 τόνους απορριμμάτων θα επεξεργάζεται η υπερσύγχρονη μονάδα, η οποία θα ανακυκλώνει και 17.000 τόνους χρήσιμων υλικών. Στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου είναι να μην επιβαρυνθούμε περαιτέρω πρόστιμα οι πολίτες της. Βεβαίως θα είναι έργο πιλότος. Δεν είναι το μόνο έργο στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι έργο όμως που προχωράει και την τεχνολογία και τις μεθόδους όλες. Επομένως είναι πιλωτικό έργο. Έχουμε τις τεχνικές εταιρείες, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να κατασκευάσει έργα πια που να τα ζηλεύει όλη η Ευρώπη. Και πολλά από τα έργα ΣΔΙΤ που έχουμε κατασκευάσει μέχρι στιγμής έχουν βραβευτεί σχεδόν όλα. Έχουν βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρότυπα έργα. Η Ήπειρος είναι πρωτοπόρα και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην περιφέρεια, οφείλεται και στον πρώτο βαθμό. Η περιφέρεια Ηπείρου αυτή τη στιγμή, το Σεπτέμβριο μήνα, θα είναι η πρώτη περιφέρεια που από 1η-1η του 19 δεν θα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο για το θέμα της ανακύκλωσης. Δεύτερον, ποτέ μέσω των ΧΙΤΑ που δούλεψαν μέχρι σήμερα δεν είχαμε πρόστιμο σε κανέναν δημότη στην Ήπειρο για μη ύπαρξη ΧΙΤΑ και όλους τους χαδά με συνεργασία τους έκλεισε η Περιφέρεια Ηπείρου. Κεντρικό στρατηγικό στόχος της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι η μονάδα, βαίνει προς την ολοκλήρωση και στο τέλος του. Και λέω ο κεντρικός βασικός στόχος, στρατηγικός στόχος, διότι η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα πολύπλευρο πράγμα, το οποίο έχει πάρα πολλούς παραμέτρους και πολλές ακόμα δράσεις που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε εκείνες τις κινήσεις, όλοι μαζί, περιφέρεια και πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε αυτό το κόστος το οποίο θα κατακυλήσει ουσιαστικά στους συνδημότες μας να είναι το ελάχιστο δυνατό. Το έργο κινείται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από τη σύμβαση και στόχος του είναι να εξασφαλίσει ποιότητα στην κατασκευή, στη λειτουργία και στη συντήρηση για τα επόμενα 25 χρόνια. Η μονάδα επεξεργασίας των στερεών αστικών αποβλήτων Ηπείρου υπολογίζεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από το Σεπτέμβριο και σύμφωνα με την Περιφέρεια ανοίγει το δρόμο και για άλλα έργα στην περιοχή. Το ζήτημα της επαναλειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στο Δήμο Βόλβης επιχειρεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει στην επαναλειτουργία του λόγω της ακαταλληλότητας του χώρου και των άθλιων συνθηκών που επικρατούν. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στον Δήμο Βόλβης υπάρχει κέντρο φιλοξενίας που διαμένουν περίπου 400 πρόσφυγες. Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης αποφάσισε την μη επαναλειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στο Δήμο. Πριν 2 χρόνια. Όταν τέθηκε το ζήτημα για να ανοίξουμε στο Δήμο Βόλβης δομή φιλοξενίας προσφύγων, εμείς διαισθανόμενοι την ανάγκη και το ζήτημα που είχε προκύψει τότε, το έντονο ζήτημα ουσιαστικά της ανθρωπιστικής κρίσης, ήμασταν από τα λίγα δημοτικά συμβούλια που σχεδόν ομόφωνα δεχτήκαμε και συνενέσαμε να λειτουργήσει κέντρο φιλοξενίας στα όρια του Δήμου μας. Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση της μη επαναλειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων είναι κυρίως η προστασία των ανθρώπων αυτών, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε ως κέντρο φιλοξενίας πριν 2,5 χρόνια. Ωστόσο, λόγω των συνθήκων, οι πρόσφυγες αναγκάζονταν να φύγουν με προορισμό κυρίως προς Θεσσαλονίκη. Πριν 6 μήνες, η συγκεκριμένη δομή έκλεισε οριστικά. Δεν μπορούμε να συνενέσουμε για 2 λόγους. Ο ένας είναι ότι οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων
στο κέντρο φιλοξενίας στο Βαγιοχώρι ήταν πραγματικά απάνθρωπες. Αφέθηκαν στο κρύο, στις λάσπες, στα χιόνια και στην παγωνιά, μέσα και στον καύσωνα, το καλοκαίρι, απροστάτευτοι. Και επίσης, γιατί ο δεύτερος λόγος, γιατί δεν τηρήθηκε καμία δέσμευση, καμία υπόσχεση που δόθηκε από τους υπεύθυνους όσο αφορά τις συνθήκες, τον εξοπλισμό, τις υποδομές στο κέντρο φιλοξενίας. Οι αυξητικές προσφυγικές ροές των τελευταίων μηνών έχουν οδηγήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να αναζητά χώρους προκειμένου να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες. Μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Είναι αποφασισμένοι στο να προχωρήσουν στην επαναλειτουργία, γιατί υπάρχουν αυξημένες ροές και δεν μπορούν να τους διοχετεύσουν αλλού. Είπαν ότι θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες και τις υποδομές, αλλά αυτά μας τα είπαν και την προηγούμενη φορά. Είμαστε δύσπιστοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα όρια του Δήμου Βόλβης λειτουργεί ήδη κέντρο που φιλοξενεί σήμερα 400 περίπου πρόσφυγες στην περιοχή Νέας Απολωνίας υπό την ομπρέλα της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Λοιπόν, σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο Δήμαρχος Σάμου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα για άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο στούντιο. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα, και αναφέρομαι στο προσφυγικό, είναι έντονη και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά κυρίως και το νησί της Σάμου. Κοιτάξτε, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια. Τα ξέρετε καλά, τα έχετε καλύψει. Είμαστε και κατά μία έννοια δεσμευμένοι στην παρουσίαση των στοιχείων, υπό την έννοια ότι η αλληλεγγύη που επεδείχθη δεν πρέπει να θεωρηθεί θέσφατη, γιατί ο κόσμος κουράζεται, γιατί οι κοινωνίες δοκιμάζονται, γιατί η κοινωνική και η οικονομική συνοχή είναι αυτό που πάντοτε διακινδυνεύεται, ειδικότερα όταν υπάρχει αυτή η φοροεπιδρομή. Από την άλλη πλευρά, όταν το 75% του εισοδήματος των συμπατριωτών μας είναι τουρισμός, και βεβαίως επίκειται η αύξηση του ΦΠΑ ή το τέλος της ανεκτέρευσης. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια διέξοδος ορατή από την κρίση, η οποία βεβαίως είναι κρίση τοπική, περιφερειακή, εθνική, ευρωπαϊκή και οικουμενική. Αυτό τώρα που άκουσα από τον συνάδελφο της Βόλβης είναι υπαρκτά προβλήματα. Έχουν αποχωρήσει μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, όπως η Πατηρμοστία. Έχουν φύγει οι πολύ ικανές μικρές ευελληνικές και σε όνομα οργανώσεις. Το κράτος που τις έχει υποκαταστήσει δεν μπορεί να δράσει αποτελεσματικά, προς το παρόν τουλάχιστον. Και βεβαίως τα κονδύλια που έχουν διοχετευθεί και προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να γίνει σαφές με διάφανο τρόπο που απορροφήθηκαν και τι αποτέλεσμα, άρα και προσθέμενη αξία υπερπροσφύγων και μεταναστών, αλλά και τοπικών και κοινωνιών είχαν. Αυτό δεν έχει υπάρξει. Μάλιστα, θυμάμαι ότι στις 15 Νοεμβρίου του 2015 είχαμε ζητήσει από τότε Υπουργό της Ευρύγησης Πολιτικής, τον κ. Μουζάλα, να καταθέσει έναν οδικό χάρτη των ΜΚΟ. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Και δεν έγινε ποτέ γιατί νομίζω υπάρχει μια πλήρης διαχειριστική αδυναμία στο Υπουργείο. Πιστεύω ότι η νέα πολιτική ηγεσία μπορεί να κάνει κάποια βήματα και οργανωτικά και λόγω της εμπειρίας του Υπουργού, αλλά και επειδή πλέον τα πράγματα είναι στο προχώρητο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για το νησί, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι πανέμορφο, η αρμονία της φύσης κυριαρχεί, που είναι μια γη της διδαχής, με όλη αυτή την παράδοση, Πυθαγόρα, Ευπαλή. Κύριε Αγγελόπουλε, να ξεκινήσουμε να επιμείνουμε λίγο στο τι προσφυγικό. Τι σημαίνει να γίνει κάποιο πρόβλημα μεγάλο. Το προσφυγικό και μετά την αποχώρηση αρκετών ΜΚΟ και της ΥΠΑ της Αρμοστίας δείχνει τα πράγματα πιο τραγικά, πιο δύσκολα και πιο ανεξέλεγκτα. Και βλέπουμε ότι αντί να εξισορροπήσει με το πέρασμα των ετών το πρόβλημα, έχει κλιμακωθεί σε ανησυχητικά σημεία. Βέβαια, ο νέος Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Βίτσας, ναι μεν, παραδέχτηκε το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Ωστόσο, τι άλλο μπορεί να κάνει για να λύσει αυτό το τεράστιο και ανεξέλεγκτο πρόβλημα? Και το λέω γιατί εσείς είστε ένα από τα νησιά που έχετε κληθεί να τραβήξει το μεγαλύτερο, να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος του προβλήματος. Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κος, Λέρος, με τα 5 προσωρινά hot spots, όπως είχαν αποφασιστεί στη σύνοδο του Σεπτεμβρίου του 2015, πράγματι έχουν υποφέρει. Και έχουν αποδείξει βέβαια και το βάθος της ανθρωπιστικής εκδοχής της καθημερινής ζωής, αλλά και της πολιτικής της διοίκησης που υπάρχει. Άμεση ανάγκη αποσυμφόρηση.
εάν τα νησιά αποσυφορηθούν και τα νησιά αυτά να έχουν στο εφεξής εντός άλλης εβδομάδας 3-4-5 χιλιάδες λιγότερους πρόσφυγες μετανάστες, τα πράγματα αλλάζουν. Είναι επαρκτό αυτό να γίνει, κοιτάξτε, μπορεί να γίνει, κοιτάξτε, μια αποσυμφόρηση. Δεν είμαι ο ειδικότερος να σας πω αν θα πρέπει να φύγουν 550 ή 600 ή 1500. Όμως η ανάγκη είναι μία. Η ανάγκη αυτή διατυπώνεται με κάθε τρόπο. Είτε μέσω ακραίων επεισοδίων, είτε μέσω καθημερινών συγκρούσεων και εντάσεων, είτε μέσω από μια σιωπηρά παθητική στάση που περιέχει γκρίζα ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει το άσυλο επιτυχώς πρέπει να φύγουν ή πρέπει να τους ανακοινωθεί η ημερομηνία αναχώρησης. Ασυνόδευτα παιδιά. Για να γίνει αυτό χρειάζεται επιτάχυση στο διαδικασίο. Ασυνόδευτα παιδιά. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πρέπει να φύγουν επίσης, κατευθυνόμενοι είτε σε προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τη Βόρεια Ελλάδα και όχι όπως στην περίπτωση της Βόλβης, για υποδοχή 2.000 οικογενειών. Υπάρχει γραπτή αυτή η αίτηση, αυτή η πρόταση στο Υπουργείο επί παλαιάς ηγεσίας, πιστεύω να αξιοποιηθεί τώρα. Και η εξειδίκευση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μπορεί να επιτρέψει την υποόρους μεταφορά ανθρώπων. Επίσης, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις επιστροφές. Από τη στιγμή που έχει κηρυχθεί η Τουρκία υποτιθέμενα η πραγματικά ασφαλής χώρα, δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει μόνο 1.150 επιστροφές. Mm-hmm. Και το λέω με σεβασμό στους αριθμούς, με σεβασμό στο απόρριτο που να υπάρχει, με μάτι αγωνίας και βλέμμα ανησυχίας στην αυξανόμενη αναθεωρητική πολιτική της γειτονικής χώρας. Το λέω με κάθε σύνεση που μπορεί να, και πρέπει να έχει ένας αιρετός. Εξαρτάται η όλη διαδικασία φυσικά από τη γείτονα χώρα, όμως στο εσωτερικό δεν μπορείς να μείνεις εκεί πέρα όταν είναι τόσο τραγικές οι καταστάσεις. Η τόλμη με τεχνοκρατικό τρόπο και με πολιτική διάσταση εξειδίκευσης της δήλωσης Ένωσης Τουρκίας πρέπει να γίνεται, να υπάρχει και πρέπει να γίνεται η στρατηγική αυτή να πλήσεται σταδιακά. Είναι το σημείο των καιρών. Περιμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γι' αυτό, τις καινούργιες, για το άσυλο και όλη την νομοθεσία περί Δουβλίνου. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να κινδυνεύουν παιδιά ασυνόδευτα και δεν μπορεί άνθρωποι να μην θέλουν να κυκλοφορούν κάποιες ώρες από τον εσταλαγμένο φόβο, ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο. Δηλαδή, αυτό βιώνουν οι πολίτες της Σάμου, οι δήμοτες της Σάμου, το φόβο. Φαντάζομαι ότι έχουν σπάσει και λίγο τα νεύρα τους, να το πούμε έτσι απλά, που ορισμένες αυτό. Κρεκτικές η κυριαρχούσα ανησυχία που έχει ακυρώσει ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας ανάπτυξης που γίνεται στην πρωτεύουσα του τόπου, στο Βαθύ, που δεν έχει αστικό βάθος. Έχει ξεπεράσει τους κατοίκους η πόλη της Σάμου και οι πρόσφυγες σήμερα είναι 3.000. Βιώνει ακριβώς η περιοχή αυτή μια κατάσταση καθόλου ευχάριστη. Παρ' όλα αυτά, οι αντιστάσεις της κοινωνίας είναι υψηλές, οι επενδύσεις στον τουρισμό γίνονται, η προοπτική σύσφυξη σχέσεων με τους όμορους δήμους σε Σεφερί, Χισάρ, Κουσάνταση είναι υπαρκτή, καθώς η προσωρινή βίζα δημιουργεί ένα ρεύμα Τούρκων επισκεπτών. Δεν πρόκειται η κοινωνία της Σάμου να λυγίσει, ούτε πρόκειται να υπαχθεί σε φοβικούς, ξενοφοβικούς κανόνες, αλλά ούτε πρόκειται βέβαια να απεμπολίσει και τα βασικά δικαιώματα. Η αποσυμφόρηση είναι καθήκον του Υπουργείου, μπορεί να την προτευθεί, πρέπει να την κάνει. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν πρέπει να αφήσει και για λόγους εθνικής ασφαλείας και ισορροπίας και προστασίας των συνόρων της Ευρώπης νησιά όπως το δικό μας να λυγίσει κάτω από ένα βάρος που δεν το αναλογεί. Μάλιστα. Και ζούμε αυτή τη στιγμή τον τουρισμό. Θέλω να εστιάσουμε και στα θετικά. Ο τουρισμός πάει καλά στην Ελλάδα. Θετικά δεν το συζητάμε, θα τα πούμε και σας περιμένουμε όλους. Σαφώς, ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση. Η προσφυγική κρίση είναι ένα σημαντικό κομμάτι που αντιμετωπίζεται. 5 εκατομμύρια, κύριε Δούσκα, έχουν πάρει οι Δήμοι όλης της χώρας από τα 700 εκατομμύρια περίπου που έχουν έρθει στην ελληνική διοίκηση. Και δικαίως χρήματα πηγαίνουν στην αστυνομία, στο λιμενικό, στην πυροσβεστική. Είναι ποτέ δυνατόν, παρόλο που είναι δύο διαφορετικές επιστολιπτικές γραμμές, δύο γραμμές χρηματοδότησης, άλλα για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι για τα υπόλοιπα, να μην μπορούν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, να μην έχουν επιχορηγηθεί με σημαντικά ποσά για τη διαχείριση απορριμμάτων. Εμείς δεν θέλουμε αντιστάθμιμα χρήματα. Για την προμήθεια του νερού, για το βασικό προσωπικό που χρειάζεται στην καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό. Δηλαδή, είναι, όπου και να το ακούσει, το πει κανείς, το σχολιάσει, είναι πρωτάκουστο με την όλη σημασία της λέξης. Μάλιστα. Και με την προσφυγική κρίση έρχεται να προσθεθεί άλλο ένα σημαντικό θέμα, η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά σας. Από 1η Ιουλίου τελειώνει αυτή η περίοδος χάριτος, μπορούμε να την πούμε, για τα νησιά που ανέλαβαν το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Μόλις, αγαπητή Αλεξάνδρα, πέσατε στην παγίδα να το ονομάσετε ακριβώς η περίοδος χάριτος. Δεν υπάρχει περίοδος χάριτος στη φορολογία. Δεν υπάρχει στο ΦΠΑ. Δεν είναι ένα προνόμιο των νησιωτών. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχει κατοχυρωθεί μέσα από μια ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ένωσης.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήξερε καν ότι η κυβέρνηση έχει δώσει το ΦΠΑ ή δέχτηκε την αύξηση του ΦΠΑ, ανεξάρτητα αν έχει τηθεί τεχνοκρατικά ως απέτηση, ως προαπαιτούμενο. Μνημονιακή δέσμευση. Ως δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν είχε καμία σχέση. Το ΦΠΑ είναι ένα ξεχωριστό σύστημα. Απόδειξη προς τούτο είναι το νέο σχέδιο οδηγίας, είναι μια πρόταση οδηγίας που ήρθε, που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διατηρούν χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ. Το κείμενο το οποίο έχω μπροστά μου και το οποίο οδηγεί την επόμενη εβδομάδα και μια συνέντευξη όλων των δημάρχων της νησιωτικής Ελλάδας σχέση με αυτό, είναι χαρακτηριστικό. Λέει, επιτρέπεται με ίδιους όρους η φορολόγηση στις χώρες προορισμού της υπηρεσίας, που πάει ο τουρίστας, που πάει η υπηρεσία, που πάει το εμπόριο στην αλλαγή, αλλά μπορεί να διατηρήσει ένα μηδενικό ΦΠΑ, δύο ΦΠΑ μεταξύ 5 και 15, ένα υψηλό ΦΠΑ, καταργουμένο όλων των άλλων παρεκκλήσεων. Η Σάμος, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Ελλάδα νησιωτική χώρα, δικαιούται να έχει ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και ένα πλαίσιο φορολόγησης που θα είναι αντίστοιχο με τις άλλες ευρωπαϊκές νησιωτικές περιοχές. Δεν μπορεί λοιπόν στην ακτοπλοεία να έχουμε... Οι Έλληνες το γνωρίζουν αυτό. Δεν μπορεί στις άλλες περιοχές της Ευρώπης να έχουμε 3-9 στην ακτοπλοεία επιβάτες οχήματα, να έχουμε 10%, 0% στη Μάλτα, 0% στην Ελγολάνδη σε ορισμένες περιουσίες, 10% στα αγροτικά προϊόντα, 3-13% στα πετρελαιοειδή στην Κορσική και η Ελλάδα είναι ευεβαρημένη με 24. Γιατί ο άλλος να υπαχθεί στον κανόνα αυτό? Μάλιστα. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι Έλληνες υπουργοί. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Αν από 1η Ιουλίου αλλάξει ο ΦΠΑ, εσείς θα κινηθείτε νομικά γιατί καλύπτεστε από αυτή τη διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ήδη κινηθεί, όχι σε βάρος της χώρας μας, έχουμε κινηθεί ετούντες στο αυτονόητο. Την συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αναφοράς μας όλων των νησιωτικών δήμων που έγινε παραδεκτή. Και την κατάθεση καταγγελίας για την παραβίαση του κοινωνικού δικαίου, που όσο το που θα καταθέσουμε, για το αυτονόητο, να έχουμε δηλαδή ένα πλαίσιο ανταγωνισμού ικανό να προσπίσει τα συμφέροντα των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών. Τώρα, υπάρχει κινητικότητα τελευταίες μέρες. Και πάνω σε αυτό το σχέδιο οδηγίας, πρόταση οδηγίας, που καταρρύπτει τα επιχειρήματα κάποιων που έλεγαν ότι αποκλείεται να γίνει, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση, το επέβαλε η Τρόικα, δεν το θέλει ο Υπουργός και όλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης. Εμείς εδώ ζητάμε από την κυβέρνηση να κάνει την αίτηση, θα απαντήσω στο ερώτημά σας ανάποδα. Η Πορτογαλία πέτυχε ήδη εξαίρεση σελίδα 2 για τις Αζόρες και τη Μαδέρα. Και είναι γραπτό στο κείμενο. Γιατί το πέτυχε? Είχε επιβολή ΦΠΑ περισσότερο. Είχε πολύ μικρό ΦΠΑ, το διατηρεί. Λοιπόν, απαντώ έτσι. Άλλη χώρα αμέσως. Τα κανένα νησιά έχουν εξαιρεθεί από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα νησιά έχουν σχετικό καθεστώς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 24% προσφυγική κρίση, μεταναστευτικό πρόβλημα, τέλος διανυκτέρευσης. Εκτός αν κάποιοι θέλουν πραγματικά να ισοπεδώσουν την οποιαδήποτε δυνατότητα των νησιών να ανασάνουν. Μάλιστα. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα δίκαιο μέτρο που μπορεί να φέρει μια ισορροπία? Επιτρέψτε μου να πω ότι μετά τη δήλωση Αθηνών της 7ης Μαΐου του 2014, που επιδοτεί το κόστος μεταφοράς μικρών αποστάσεων και την μάχη επί δεκαετίες να υπάρχει μεταφορικό ισοδύναμο, αυτή η απόπειρα που κάνει η κυβέρνηση, που είναι θετική στην πρόθεση, δεν έχει αυτή τη στιγμή πρακτικά αποτελέσματα. Συνήθως ένα νομοσχέδιο, ένα νόμος για το μεταφορικό ισοδύναμο που επιβάλλει ένα αλγόριθμο που θα εφαρμοστεί και θα πρέπει να προηγηθεί για να εισπράξει κανείς ένα μικρό ποσό επιστροφής από το ΦΠΑ, μία εβδομάδα λογιστική διαδικασία, δοκιμάζεται μία πιλωτική περίοδο, 1-2 χρόνια, εν ώψη και του συστήματος αυτού του ενιαίου φορολόγησης στον χώρο προορισμού, στον τόπο προορισμού, και μετά καταργείς τους μειωμένους τελεστές στο ΦΠΑ. Εγώ θα το δεχόμουν ακόμα και αυτό. Αλλά όταν όλη η Ευρώπη είναι σε μεταβατική περίοδο, όταν ο νόμος ο ίδιος, το σχέδιο οδηγίας, η πρόταση λέει μειωμένους τελεστές, το μεταφορικό ισοδύναμο δεν κάνει τίποτα. Θα είναι πρακτικώς ανεφάρμοστο. Ακόμα και αν απέδιδε κάτι, πώς μπορεί κανείς να υπολογίσει για παράμετρο το κόστος, το διαχρονικό της αύξησης τελεστών ΦΠΑ, που είναι ένα καθαρό 7% από το 17 στο 24, δηλαδή 10, το οποίο δυστυχώς θα μετακυληθεί αναγκαστικά στον πολίτη που έχει επιλέξει να μείνει σε σώμα. Έγινε και ιδιαίτερος λόγος το αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Λέσβο. Νομίζω δεν ήσασταν εσείς. Κοιτάξτε, δείτε, η Σάμος δεν μετέχει στο συνέδριο αυτό επισήμως όσον αφορά την εκπροσώπηση Δημοτικής Αρχής. Με όλη την προσοχή που δίνουμε πάντοτε στα αναπτυξιακά στοιχεία, προγράμματα και στρατηγικές αναπτυξιακές που φέρνει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί, κύριε Αγγελόπουλε? Διότι νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει αναπτυξιακό συνέδριο με έντονο μεταναστευτικό πρόβλημα και επικίνδυνη αύξηση ΦΠΑ.
Δηλαδή, αναιρείται ο τίτλος του συνεδρίου. Το εύκολο θα ήταν να πήγαινα. Mm-hmm. Να πω αυτό πρέπει να πω. Νομίζω ότι δεν στερούμε. Βγαίνουν κάποια καλά συμπεράσματα γενικώς από τα αναπτυξιακά συνέδρια. Να δεν είμαι εναντίον. Αλλά το να είναι οξύμορο με την mm-hmm. ακραία αυτή κρίση. Ήταν ηθικό και... δηλαδή το θέμα. Δεν θα είναι ηθικό θέμα. Και τίποτε mm-hmm. άλλο. Και πολιτικό κατ' επέκταση, γιατί η ηθική και η πολιτική πρέπει να συμπορεύονται, ξέρετε. Mm-hmm. Δεν διεκδικώ κανένα λάθη του. Αλλά θέλω να σας πω ότι η Μεσάμος δεν μπορούσε να λάβει μέρος μετά από όλα αυτά που έγιναν, παρόλο που έχουμε ανταποκριθεί πλήρως και στο Αμεξιακό Βορειο Αιγαίου και στα δικά προγράμματα και σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση έχει γίνει. Μάλιστα. Είχατε ένα ραντεβού πριν έρθετε στο στούντιο, να μας δώσετε αυτή την είδηση και να μας πείτε γενικά ποιο είναι το κλίμα από τις επαφές που κάνετε και ποια είναι και το τι επιδιώκετε και αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια χτίδα αισιοδοξία σε αυτά τα δύο μεγάλα θέματα για να πάμε στα επόμενα. Νομίζω ότι το καθήκον όλων των αιρετών, ειδικά αυτών που ζουν στη θάλασσα, σε τόπους περιβράχτου από θάλασσα. Και επιτρέψτε να πω ότι εγώ, Σαμιώτης, προερχόμενος από οικογένεια εκτός Σάμου, που ζούσε πολλά χρόνια εκτός Σάμου, το ζω την αντιπαράθεση και την σύγκριση. Οφείλουν λοιπόν οι αιρετοί να είναι μπροστά στις διεκδικήσεις, ακόμα και όταν ξέρουν ότι κάποια πράγματα δεν θα γίνουν. Εδώ όμως μπορεί να επιτευχθεί. Είναι μια κρίσιμη χρονική περίοδος αυτή. Εγώ από το κανάλι σας εδώ μπορώ να κηρύξω και ένα νέο ανέδοτο για το ΦΠΑ. Ανέδοτο στο πλαίσιο αυτό. Ανέδοτο όχι επειδή χαμογελώ, επειδή σκέφτομαι ότι είναι μια πολύ βαριά λέξη. Επειδή χωρίς αυτή τη διευκόλυνση και τα μέτρα δεν μπορεί να επιζήσουν τα νησιά μας σήμερα. Αν είχαμε οικονομικές συνθήκες κάποιων άλλων ετών, ίσως θα λέγαμε ωραία. Όχι ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, θα ήταν. Γι' αυτό λοιπόν το θεωρώ. Θα το αντιμετωπίζατε. Θεωρώ την εγρήγορση και την κινητοποίηση που γίνεται πολύ σημαντική και πιστεύω ότι τελικώς η κυβέρνηση μπορεί να φτάσει στην πρόταση αυτή. Είναι θέμα πρότασης, διαπραγμάτευσης. Επιτρέπει το πλαίσιο νόμου, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα αυτό, αλλά είναι στη διαδικασία εξέλιξης. Ακόμα και γι' αυτό πρέπει να δοθεί παράταση. Ακόμα και γι' αυτό πρέπει να συνυπολογιστούν οι αρνητικοί παράγοντες τοπικής οικονομίας. Mm-hmm. Εμείς δεν το συνδέουμε με το προσφυγικό. Δεν θέλουμε δηλαδή να συνδεθεί ότι θα σας κάνουμε τη χάρη ακόμα ένα εξάμηνο. Το είπατε και στην αρχή. Ακόμα ένα εξάμηνο. Αλλά είναι απαραίτητο, ένα πάγιο αίτημα. Απαραίτητο να έχουμε κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ. Οι οποίοι θα μπορούν να είναι στο 15%, στο 17%, στο 13%. Είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής και βεβαίως αντιστοίχησης πόρων γι' αυτό. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό και γι' αυτό με βλέπετε αισιόδοξο, ότι πιστεύω ότι η λογική, η επιχειρηματολογία, η εκφορά πολιτικών επιχειρημάτων τελικώς θα επικρατήσουν. Νομίζω και ο ίδιος ο νόμος που προβλέπετε. Θα το δούμε. Όπως μας τον εξηγήσατε πριν. Μάλιστα. Θέλετε να περάσουμε τώρα στον Κλισθένη ή θέλετε να περάσουμε στην όμορφη Σάμο? Να κλείσουμε με τον Κλισθένη. Η όμορφη Σάμος είναι πιο γοητευτική από το νομοσχέδιο που φέρει το όνομα Κλισθένης και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα είναι πιο γοητευτική από το νομοσχέδιο αυτό. Η Σάμος είναι η γη καταρχάς μεγάλων φιλοσόφων και ανθρώπων της ιστορίας. Το Ευπαλείο είναι όριγμα, πρέπει να το περάσετε οπωσδήποτε. Είναι ένα θαύμα μηχανικής. Τα μουσεία της Σάμου, οι παραλίες εκπληκτικές, τα χωριά, μοναδικά τα 33 χωριά. Νομίζω ότι η Σάμος αξίζει πολλά. Και όχι επειδή είμαι δήμαρχός της, επειδή πράγματι απολαμβάνει κανείς από την γαστρονομία μέχρι τις ελάχιστες εκείνες πτυχές μιας άλλης φύσης που κανείς τις αναγνωρίζει αμέσως και διαισθάνεται το βάθος τους. Αντώνιος και Κλεοπάτρα πέρασαν ένα διάστημα εκεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Οκτάβιος, ο Οκταβιανός Αύγουστος, που ήρθε μετά, ο νικητής δηλαδή της ναυμαχίας και ο ισοπεδωτής της Κλεοπάτρας, πέρασε και στη Σάμο ένα μεγάλο διάστημα. Αυτός ο μύθος λοιπόν που καλλιεργείται στο νησί και αυτή η αηφορία στον τόπο, με την ταπεινή του όρου έννοια, δημιουργούν τις προϋποθέσεις εξερεύνησης. Λοιπόν, σας προσκαλώ λοιπόν όλους. Το τουρισμό έχουμε πάει πολύ. Καλά. Πάμε καλά. Και φέτος επιδιώκεται να πάτε ακόμα καλύτερα. Επιλέξαμε, κυρία Δούσκα, να πάμε να παρουσιάσουμε τη Σάμο σε διάφορους προορισμούς μόνοι μας. Και όχι μέσω μόνο των κλασικών εκθέσεων που μετέχουμε και πολύ σημαντικές. Αναγνωρίζω τις προσπάθειες που κάνει με και εδώ. Με ποιον τρόπο? Συνεδωθήκαμε τις πρεσβείες μας, παρουσιάσαμε στην Ιταλία τη Σάμο, αντέξαμε τις ερωτήσεις του προσφυγικού, αντιγυρίσαμε την διαδικασία. Το συνδέουν αυτό πάντα, ακούνε Σάμο. Δεχόμεθα μία σειρά ερωτήσεων πάντοτε, καταφέραμε ότι είχαμε χρόνο, πήγαμε στην Κύπρο. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο πρέσβεις της Ελλάδος, στην Ιταλία και στην Κύπρο. Παρουσιάσαμε τη Σάμο και η νέα γραμμή που μπαίνει Κύπρος-Σάμος σε λίγες μέρες.
επιβεβαιώνει την κίνηση που κάναμε. Α, θα υπάρχει απευθείας γραμμή εκεί και Λάρνακα Σάμος. Λάρνακα Σάμος. Και μάλιστα 2-3 φορές την εβδομάδα. Η γραμμή Τελαβίβ Σάμος επιβεβαιώνει τις προσπάθειες που κάνουμε και σε επίπεδο ενημέρωσης των πρεσβειών και όχι μόνο, αλλά και η παρουσία μας στο Χόλμη ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί μαγειρέψαμε σαμιώτικα και αλλάξαμε τα πάντα και δυστυχώς πολύ κόσμο. Ακολουθεί η παρουσίαση της Σάμου στη Σερβία. Πάλι με το ίδιο τρόπο. Συνεργασία με την πρεσβεία και με τα γραφεία του ΕΟΤ. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία και φαντάζομαι ότι θα φέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχουμε μεγάλη αύξηση φέτος, ευτυχώς για τον τόπο, ευτυχώς για την κοινωνία, όχι μόνο για τους επιχειρηματίες, για τους εργαζόμενους, για όλο τον κλάδο. Ο Δήμος Σάμου πάντοτε λειτουργεί ως βοηθός εκπληρώσεως του έργου των ιδιωτών. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον Κλισθένη. Ναι. Καταρχήν, καλέσατε Δημοτικό Συμβούλιο στη Σάμο για το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Φαντάζομαι ότι ομόφωνα. Συνδιάλεσα την προηγούμενη Δευτέρα με μεγάλη πλειοψηφία. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου, την επανακατάθεση ενός κειμένου σοβαρού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτοδιοίκησης. Τα συναισθήματα, ξέρετε, είναι αντικρώμενα. Απογοήτευση, διότι περιμένει ένα νομοσχέδιο 2 χρόνια. Και έρχεται ένα πράγμα το οποίο, ως νομικός σας το λέω, δεν έχει αρχή, μέση, τέλος. Ακόμα και τα ελάχιστα θετικά που έχει, πάντα θα υπάρχουν θετικά σε νομοσχέδιο, κάπτονται κάτω από, από τις πολλές σελίδες για το εκλογικό σύστημα, που είναι και πλειοψηφικό στις κοινότητες 150 άτομα και αναλογικό στις περιφέρειες και στους δήμους. Δηλαδή, ένα συνοθήλευμα προτάσεων που δεν είναι καθόλου εφαρμόσιμες. Το πρώτο συνέστημα. Το δεύτερο είναι οργή. Και λελογισμένη οργή ή μη λελογισμένη, επειδή καμία πρόταση από τις ΚΕΔΕ που δεκάδες και εκατοντάδες σελίδες παρήγαγε με ουσία δεν έγινε δεκτή και δεν αφομοιώθηκε, ενσωματώθηκε ή εξειδικεύθηκε στο νομοσχέδιο. Αισθήματα βαθίας λύπης, επειδή το κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα βασικά καθήκοντά του, στις βασικές αρμοδιότητες του. Και βεβαίως μια οριζόντια κατακραυγή, επειδή ο χάρτης τοπικής δημοκρατίας, που η ίδια η ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει παλαιότερα και η χώρα έχει δεσμευτεί να τηρεί, δεν τηρείται καθόλου. Ήρθε λοιπόν η πρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, μετά από πρόσκληση που απίφθινε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και με δική μου επιμέλεια ως μέλος της αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος εκεί, και είπε αυτά. Δεν ανταποκρίνεται ο νόμος αυτός στο χάρτη τοπικής δημοκρατίας που έχουν υπογράψει 47 κράτη, Αλεξάνδρα, και 200.000 δήμοι, κοινότητες και περιφέρειες. Για όλα. Στο κογκρέσο της... Όχι, ή το Κλισθένη. Για όλα. Ο σχολιασμός είναι συνολικός, δυστυχώς. Αν ήταν μόνο το σύστημα, θα λέγαμε είναι μόνο το σύστημα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ναι, μεν, αλλά. Αυτή λοιπόν η μη κυβερνησιμότητα. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες πρασίνου αποκτούν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το γεγονός ότι δεν θα έχουμε μονάχα, δηλαδή επιβαρύνει το πολίτης. Το γεγονός ότι δεν θα έχουμε μονάχα τις 7-8 ελεγκτικές αρχές που έχουμε, αλλά θα έχουμε και μια συνεχή εκπομπή οδηγιών από το Υπουργείο που θα αποδηγηθεί την αυτοδιοίκηση. Με τον επόπτη νομιμότητας εννοείται μια... και την κατάρρευση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Και τις εγκυκλίους που μπορεί να βγάλει συνέχεια το Υπουργείο. Κάνει ομοίρους του εκάστοτε υπουργού. Είτε σήμερα κυβερνά ο Α ή ο Β. Αυτό είναι εντελώς ανελεύθερο. Και μη δημοκρατικό. Και σας το λέω με κάποια εμπειρία που έχω, νομική κυρίως. Και τα τελευταία χρόνια αυτοδιοικητική. Και αυτό το μοντέλο δηλαδή αρχίζει να απέχει εντελώς από το ευρωπαϊκό μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης. Απέχει πολύ. Δεν υπάρχει καμία σύγκληση. Απέχει πολύ. Που την απαιτεί και η εκάστοτε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, έτσι. Πόσο ενδιαφέρον θα ήταν η πρώτη παράγραφος να αφιερωνόταν στην αντιστοίχηση πόρων και αρμοδιοτήτων. Και να έλεγαν: αποδίδονται στους Δήμους τα ποσά αυτά ένα Δήμο. Που είναι παρακρατηθέντες πόροι από παλαιότερες χρήσεις και πριν την κυβέρνηση αυτή, σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, δεύτερη παράγραφος, εξοδολογίζει το σύστημα διοίκησης με τον τρόπο αυτό. Όταν λοιπόν έχεις ένα οργανόγραμμα που δεν μπορείς να το τηρήσεις, υπαλλήλους που δεν είναι εξειδικευμένοι, κινδυνεύεις και τρέμεις να χάσεις προσωπικό από τα νησιά, ψυχοδυναμικό, αν φύγουν προς τα κάπου αλλού. Δεν είναι θελκτικά μέρη αυτά ακριβώς για να έρθει κανείς να δουλέψει στο δημόσιο μόνιμα, χωρίς να έχει προϋποθέσεις εντοπιότητος. Οικογένειες και εγκαταστάσεις. Δεν είναι εύκολο. Βέβαια, για σας, και θέλω έτσι μια ειλικρινή απάντηση, το θέμα της κατηγοριοποίησης των Δήμων δεν ήταν ένα καλό πρωτοβήμα? Δεν αποτελεί ένα καλό πρωτοβήμα? Θα απαντήσω προσωπικά. Η νησιωτικότητα έχει πάρα πολλά πράγματα. Μία από τις προϋποθέσεις υποστήριξης των νησιών είναι και η κατηγοριοποίηση των Δήμων. Αλλά είναι ένα συνολικό πακέτο. Μία ρήτρα νομοθετική. Σε κάθε νομοθέτημα
λύνει την ενισιωτικότητα σε κάθε νομοθέτημα της εθνικό νομοθέτημα, εθνική νομοθεσία, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Η εξασφάλιση μιας στρατηγικής διαδικασίας αναπτυξιακής στα νησιά, η αποδυνάμωση της σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφέρειας και Δήμου, όλα αυτά είναι ενισιωτικότητα. Mm-hmm. Οι φόροι, το ΦΠΑ, τα ειδικά προγράμματα. Mm-hmm. Οπότε το να λέμε, μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η κατηγοριοποίηση βοηθά, ή μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή προβλέπεται, ας πούμε, να γίνουν εκλογές 13 Οκτωβρίου και δίνεται ακόμα ένα εξάμηνο. Αυτά είναι λεπτομέρειες σε ένα σύστημα που πάσχει. Και δυστυχώς εδώ πάσχει επειδή υπάρχει φόβος, ίσως και σχέδιο, ή σχέδιο και ίσως φόβος, για να δημιουργηθούν αναχώματα, ούτως ώστε να, η μη κυβερνησιμότητα να οδηγήσει στη δυσαρέσκεια και προσωρετούς και πιθανή ανατροπή του σχετισμού δυνάμεων. Να σου πω όμως εδώ ότι υπάρχει ένα ασθενές σημείο. Η κυβέρνηση σήμερα δεν έχει εξελίξει την αυτοδιοίκηση και δεν μπορεί να φτιάξει γρήγορα. Mm-hmm. Εδώ είναι να ετοιμάσει. Θα ήταν πολύ θεμητό και πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Άρα κινδυνεύει και η ίδια από το σύστημα αυτό να καταπέσει εκπροσωπήσεις οι οποίες δεν θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Και μέσα σε όλα αυτά τα επιχειρήματα, βρήκατε και κλειστές τις πόρτες του Υπουργού Εσωτερικών σε ένα ραντεβού που είχατε στις αρχές της εβδομάδας. Τώρα και μέσω του Προέδρου σας, μέσω του κυρίου Πατούλη, η μόνη συνάντηση που μπορείτε να αποδεχτείτε είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού που του στείλανε νομίζω και ότι, για αυτόν τον λόγο. Νομίζω ότι είναι μια αναπόφευκτη διαδρομή. Νομίζω ότι οποιοδήποτε κλείσιμο που κατεβαίνουν τα ρολά στο Υπουργείο Εσωτερικών, που οδηγεί το σπίτι της αυτοδιοίκησης, μια πράξη που εμπεριέχει αδυναμία, αυθαιρεσία, έλλειψη γνώσης, έλλειψη άλλων στοιχείων που δεν μπορώ να τα κρίνω, μικρού πανικού της στιγμής ή, και το χειρότερο απ' όλα, μιας απόλυτης τάσης η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριβώς δημοκρατική. Το λέω ότι θα μπορούσε να τύχει οτιδήποτε σαν υπουργό και να αναβάλει ένα ραντεβού. Βαρύ αυτό που είπατε στο τέλος. Όχι, το λέω ειλικρινά. Υπό ποια έννοια. Δεν νομίζω ότι ο κ. Κουρλέτης, ο υπουργός, δεν έχει τη γνώση και την ικανότητα να σταθμίζει πράγματα. Και το λέω αυτό με ειλικρίνεια. Μια-δύο φορές που έχω συναντηθεί, δεν έχω τέτοια εντύπωση ότι μπορεί να οδηγεί τις τέτοιες πράξεις. Ίσως και ο ίδιος να θέλει να παραβευθεί το θέμα στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον όλο το επόμενο διάστημα. Πιστεύετε ότι θα σας δεχτεί ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντηση για το Πλησθένη? Τις πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ο πρόεδρος και ο κ. Παντούλης. Από αυτόν θα μάθουμε το τι θα γίνει. Είναι πιθανόν, όσο είναι και μη πιθανόν. Mm-hmm. Μάλιστα. Κλείνοντας έτσι τη κουβέντα μας, πώς θα κινητοποιηθείτε, πιστεύετε, από εδώ και πέρα στο θέμα του Πλησθένη? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι καθοριστικό. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα έχετε κάποιο έκτακτο ΔΣ στην ΚΕΔΕ. Είναι καθοριστικό το τι θα πει αύριο ο Πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει τώρα διαρρεύσει, τώρα, mm-hmm. σήμερα. Εγώ μετά είμαι αθαρχόμενος από τη ΣΑΜΟ. Ότι θα μιλήσει αύριο για τον Κλειστένη. Θα δούμε τι θα πει. Συμβούλιο θα γίνει την επόμενη Πέμπτη στην Πύλο, όπου θα μεταφερθεί η ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Συνεδρίας που υπάρχει εκεί. Και Τετάρτη θα είναι η συνέντευξη, από ό,τι φαίνεται, για το ΦΠΑ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα επόμενα βήματα, αλλά τίποτα δεν αποκλεί η οποιαδήποτε εξέλιξη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εγώ έχω κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Attica TV είναι πάντα ενημερωμένο καλύτερα από τους δημάρχους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να τα πούμε ακόμα μια φορά. Νομίζω ότι η εκπομπή αυτή προβάλλει ακριβώς τη διάσταση που αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει στο μείζωνα χώρο. Τα νησιά που μιλούν εδώ και οι εκπρόσωποι τους πολλά έχουν να προσφέρουν στο ελληνικό κεκτημένο, που είναι πολύ σημαντικό και βάση του δυτικού πολιτισμού. Σας περιμένουμε στη ΣΑΜΟ. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς να αλλάξουμε θέμα. Βελτιώνεται η ποιότητα του νερού στις πηγές της Πάρνηθας, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που έγιναν τον περασμένο Μάρτιο. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τις τελευταίες μετρήσεις στις πηγές της Πάρνηθας. Οι μετρήσεις που γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα δείχνουν ότι ο αριθμός των πηγών όπου το νερό πλέον χαρακτηρίζεται ως πόσιμο αυξάνεται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Φαίνεται σιγά σιγά ότι η Πάρνηθα γιατρεύεται. Αν το συγκρίνεις με το Μάρτιο του 2016, πριν δύο χρόνια, ήταν κατάλληλες ελάχιστες πηγές. Αυτή τη στιγμή οι πηγές βλέπουμε ότι είναι πλέον πόσιμες. Κάνουμε δειγματοληψία όλα τα χρόνια μετά τις φωτιές. Στην αρχή ήταν όλες ακατάλληλες. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων και όσο πρασινίζει
η Πάρνηθα και υπάρχει η Φλωρίδα και Πανίδα, φτιάχνει ξανά το οικοσύστημά της. Την προηγούμενη φορά ήταν ελάχιστες πηγές, νομίζω 6 πηγές μόνο που ήταν πόσιμες το νερό τους, και αυτή τη στιγμή το είναι 6-7 μόνο αυτές που δεν είναι πόσιμο το νερό. Στην Πάρνηθα γίνονται και μια σειρά αποδράσεις για να ξαναπρασινίσει το βουνό, το οποίο έχει χτυπηθεί πολλές φορές από τις φωτιές τα τελευταία χρόνια, ενώ ένα ζήτημα που έχει ανακύψει είναι τι θα γίνει με τις υποδομές του καζίνου Μον Παρνές, για το οποίο υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα μεταφερθεί σε χώρο των Βορείων Προαστίων. Στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας γίνονται συνεχώς δράσεις, είτε για δεντροφύτευση. Υπάρχει μόνιμο φυτώριο, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις ώστε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει το λιώμενη κατασκευή του καζίνου και υπάρχει και το κτίριο το οποίο είναι διατηρηταίο, το ξενοδοχείο. Υπάρχουν και άλλα δύο κτίρια τα οποία είναι καταδαφιστέα και πρέπει αποκεντρωμένη να πάρει την πρωτοβουλία σύμφωνα με αρμοδιότητα και να τα γκρεμίσει, τα οποία περιμένουμε και εμείς για να γίνει το γκρέμισμά τους. Όσον αφορά το καζίνο, πρέπει να σκεφτούμε και να σκεφτεί η πολιτεία τι θα γίνει με το τελεφερίκ. Η Πάρνηθα δίνει ανάσα σε ολόκληρη την Αττική και οι αρμόδιοι φορείς δουλεύουν εντατικά για να διατηρηθεί η χλωρίδα και η πανίδα στο βουνό. Όλο και περισσότερες πόλεις της Ελλάδος εντάσσονται στην πρωτοβουλία της αστυνόμευσης με ποδήλατο. Η πρωτοβουλία της νέας ομάδας ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ήδη έχει υιοθετηθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κέρκυρα, Ρόδο, Ναύπλιο και Κατερίνη. Σε άλλες 10 περιοχές της χώρας επεκτείνεται ο θεσμός της εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλατα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Αυξάνονται και πληθύνονται λοιπόν οι αστυνομικοί με ποδήλατο, ένα μέτρο που εφαρμόζεται σε αρκετές πόλεις ανά τον κόσμο εδώ και χρόνια. Με τη νέα ρύθμιση, ο θεσμός της αστυνόμευσης με ποδήλατα επεκτείνεται στις ακόλουθες περιοχές. Στην Ίδρα, στις Πέτσες, στην Καστοριά, στην Χαλκίδα, στη Μυτιλίνη, στην Χίο, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Λευκάδα και στα Τρίκαλα. Έτσι, πλέον ο θεσμός λειτουργεί συνολικά σε 17 περιοχές. Ήδη, αστυνόμευση με ποδήλατα υπάρχει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κέρκυρα, Ρόδο, Ναύπλιο και Κατερίνη. Αξίζει να σημειωθεί πως η ελληνική αστυνομία προμηθεύτηκε πρόσφατα 64 νέα ποδήλατα, 52 συμβατικά και 12 ηλεκτροκίνητα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα και κατανέμονται στις περιοχές που λειτουργεί ο θεσμός. Ο θεσμός της εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλατα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 στη Θεσσαλονίκη και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι βασικές αρμοδιότητες των αστυνομικών με ποδήλατα είναι εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουριστών, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες, τόσο τουριστικού όσο και ευρύτερου ενδιαφέροντος, η συνεργασία και συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας ή άλλους φορείς, ώστε να διευθετούνται προβλήματα κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος και να διευκολύνονται οι επισκέπτες των περιοχών αυτών, και η ανάλογη επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσεως. Η αστυνόμευση με ποδήλατα είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, κυρίως βέβαια σε αυτές που υπάρχουν και υποδομές για το πετάλι. Μεγάλης κλίμακας ασφαλτοστρώσης στο κέντρο της πρωτεύουσας ξεκινάει σε λίγες μέρες ο Δήμος Αθηναίων σε μια προσπάθεια βελτίωσης του οδικού δικτύου 7 δημοτικών διαμερισμάτων. Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε 120 δρόμους της πρωτεύουσας ξεκινά ο Δήμος Αθηναίων, επιχειρώντας να βελτιώσει την ασφάλεια των δρόμων της και να αναβαθμίσει την εικόνα της. Το lifting αφορά σε μεγάλης κλίμακας ασφαλτοστρώσεις, επισκευές πεζοδρομίων και επαναχρωματισμούς διαγραμμίσεων σε συνοικίες του κέντρου, όπως τα Πατήσια, τα Σεπόλια, το Παγκράτη, η Ακαδημία Πλάτωνος, το Κολονάκι, ο Κεραμικός και τα Πετράλωνα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομών που υλοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια παρέμβαση περίπου 600.000 τετραγωνικών μέτρων με συνολική αντικατάσταση ασφαλτοταπίτων, δηλαδή με απλά λόγια θα έχουμε δρόμους οι οποίοι θα είναι κατασκευαστούν από την αρχή. Έχει προκύψει ένα θεματάκι με το βίντεο, το παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Να αλλάξουμε προς το παρόν, έτσι για λίγα λεπτά θέμα. Θερινά τμήματα για την προετοιμασία και την ενίσχυση των μαθητών εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων ξεκινούν τα κοινωνικά φροντιστήρια αρκετών δήμων. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας μαθητών λυκείου στα κοινωνικά φροντιστήρια των Δήμων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία την οποία έχουν ήδη λάβει αρκετοί Δήμοι.
Με θερινά τμήματα προετοιμασίας μαθητών Α, Β και Γ Λυκείου, συνεχίζεται η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου Ηλίου και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει σχετική αίτηση έως και τις 11 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ηλίου και συγκεκριμένα στο κέντρο κοινότητας από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου θα λειτουργήσουν και φέτος στο κοινωνικό φροντιστήριο της πόλης θερινά τμήματα προετοιμασίας μαθητών τρίτης τάξης γενικού ενιαίου λυκείου υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014, ξεκίνησε τη λειτουργία του. Λειτουργεί για πέμπτη σχολική χρονιά φέτος. Φιλοξενεί για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά 17-18 130 μαθητές, στους οποίους διδάσκουν 42 εθελοντές, καθηγητές και καθηγήτριες. Ο στόχος του είναι, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, να προσφέρει όσο το δυνατόν ισότιμη αντιμετώπιση στην καθημερινή μόρφωση και παιδεία των παιδιών που στόχο έχουν τις πανελλήνιες εξετάσεις, τα οποία παιδιά είναι κυρίως οικογενειών με πολύ χαμηλά οικονομικά εισοδήματα και με πολλές κοινωνικές δυσκολίες. Mm-hmm. Συνεπώς, έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία δυσκολεύονται οι οικογένειές τους και έχουν βρει τη λύση του κοινωνικού φροντιστηρίου. Οι εγγραφές ήδη πραγματοποιούνται στο 3ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο Αγίου Δημητρίου με διάρκεια έως την Παρασκευή 25 Μαΐου, καθημερινά από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου. Παράλληλα, δίνουμε και ευκαιρία σε εθελοντές καθηγητές να προάγουν τον εθελοντισμό στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας που κάποιοι έχουν και να γίνει και ένα φυτώριο νέων επιστημόνων της πόλης μας. Γιατί έρχονται και διδάσκουν και νέοι άνθρωποι που αποκτούν εμπειρία και έχουν την ανάγκη να προσφέρουν εθελοντικά. Η εισαγωγή τους γίνεται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης που έχει ψηφίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ωφελούμενους μαθητές είναι το τελευταίο καθαριστικό φορολογικής δήλωσης, φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους δεν είναι δημότες, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του γονέα ή κηδεμόνα, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του ωφελούμενου μαθητή, τελευταίος έλεγχος σπουδών από το σχολείο, για απόφοιτους φωτοαντίγραφο πολιτηρίου λυκείου, για άνεργους βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, για άτομα αμαία φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναπηρίας μαθητή, γονέα ή κηδεμόνα, αδελφού ή αδελφής, και για άπορους φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου απορίας. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά από τις 2.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ στο τηλέφωνο 210-9840-717. Ολοκληρώθηκε η πρώτη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου European Security and Defense Forum 2018 στο Σεράφιο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Με ένθερμη ανταπόκριση και μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου European Security and Defense Forum 2018 από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Αθηναίων. Το European Security and Defense Forum 2018 έλαβε χώρα από τις 11 έως και τις 12 Μαΐου στο Σεράφιο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων την πρώτη ημέρα και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τη δεύτερη. Η θεματική του εστίασε στο Debate on the Future of European Security and Defense From Vision to Action, ενώ πέτυχε τον πρωταρχικό του στόχο να αναδείξει τον διάλογο σε θέματα άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Συμμετέχοντες μεταξύ άλλων ήταν Έλληνες και διεθνείς αξιωματούχοι, υπουργοί και στελέχοι των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, διοικητές στρατιωτικών ακαδημιών της Ελλάδος, πρέσβεις και εκπρόσωποι πρεσβειών ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και φοιτητές. Αξίζει να επισημανθεί πως κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν διαδραστικά σε 7 κύκλους συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εξαίρετων προσκεκλημένων ομιλητών και θεματολογία σχετική με την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 6. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία μας στο web TV του σταθμού μας. Να έχετε καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.